θα μιλήσουμε για την εξίσωση κύκλου. Ας σχεδιάσουμε ένα κύκλο. Είμαστε στο πλαίσιο της αναλυτικής γεωμετρίας, ο οποίος έχει κέντρο το χ0, ψ0 και ακτίνα ρο. Λέμε λοιπόν, ο κύκλος με κέντρο κ κεφαλαίο χ0, ψ0 και ακτίνα ρο έχει εξίσωση πόσο. Θα κάνουμε την απόδειξη για να το βρούμε. Για να εξηγήσουμε την απόδειξη, να θυμηθούμε λίγο την εξίσωση ευθείας. Ας πούμε, αν έχουμε την ευθεία ψήσεων 2χ και 3, το σημείο 1,5 ανήκει στην ευθεία. Ας πούμε ότι αυτή είναι η ευθεία ε. Επειδή αν βάλουμε όπου χ το 1, το ψ βγαίνει 5, άρα το σημείο αυτό ανήκει στην ε. Και φτιάχνουμε και τη γραφική παράσταση ευθείας ψ ίσον 2χ και 3. Όταν λέμε εξίσωση ευθείας, είναι μια εξίσωση που περιέχει το χ και το ψ που λέγονται μεταβλητές και όποιο σημείο ανήκει στην ευθεία, επαληθεύει την εξίσωσή της. Το ίδιο θα κάνουμε και για τον κύκλο, δηλαδή θα βρούμε μια εξίσωση όπου οποιοδήποτε τυχαίο σημείο του κύκλου μη χ, ψ θα επαληθεύει την εξίσωση του κύκλου. Λέμε λοιπόν έστω μη κεφαλαίο χ, ψ τυχαίο σημείο του κύκλου. Το τυχαίο θα μπορούσαμε και να μην το γράψουμε, να πούμε σημείο του κύκλου. Πρέπει να βρούμε μια εξίσωση η οποία θα έχει και χ και ψ όπως αυτή. Αυτή η εξίσωση θα προκύψει από τη γεωμετρική ιδιότητα που έχουν όλα τα σημεία του κύκλου. Ο κύκλος είναι ένας γεωμετρικός τόπος. Κάθε σημείο του κύκλου έχει μία ιδιότητα. Ποια ιδιότητα, τι σχέση έχει οποιοδήποτε σημείο του κύκλου με το κέντρο του κύκλου. Όλα τα σημεία του κύκλου απέχουν μία σταθερή απόσταση από το κέντρο του κύκλου ή σημερό. Άρα λοιπόν, η ιδιότητα είναι ότι το μη κάπα είναι ίσο με το ρο. Η απόσταση δηλαδή του μη από το κάπα θα είναι ίσο με το ρο. Το μη είναι το σημείο χ, ψ, το κάπα είναι το σημείο χ, ψ, 0. Θυμάσαι ποιος τύπος μας δίνει την απόσταση δύο σημείων. Ο τύπος είναι ρίζα του χ, χ, 0 στο τετράγωνο, συν ψ, ψ, 0 στο τετράγωνο, ίσον ρο. Η απόσταση λοιπόν είναι ίση με το ρο και αν υψώσουμε και τα δύο μέλη στο τετράγωνο, προκύπτει αυτή η εξίσωση. Ίσον ρο τετράγωνο. Αυτή λοιπόν είναι η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο κ, χ, 0, ψ, 0 και ακτίνα ρ. Είναι χ, χ, 0 στο τετράγωνο και ψ, ψ, 0 στο τετράγωνο ίσον ρ τετράγωνο. Και αυτή είναι η απόδειξη της θεωρίας. Πώς προκύπτει αυτή η εξίσωση. Ας κάνουμε τώρα μία άσκηση. Δίνεται ο κύκλος με κέντρο το σημείο μείον 5,2 και ακτίνα 5 να βρείτε την εξίσωση του κύκλου. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε κατευθείαν με βάση τα προηγούμενα που είπαμε. Η εξίσωση είναι, είπαμε, χ μειον χ 0 στο τετράγωνο και ψ μειον ψ 0 στο τετράγωνο, ίσον ρο τετράγωνο. Το κέντρο είναι το χ 0 ψ 0 και η ακτίνα είναι ρο. Άρα, για αυτό το χ 0 και αυτό το ψ 0 και το ρο, ποια θα είναι η εξίσωση του κύκλου. Επειδή είναι η πρώτη εξίσωση που γράφουμε, τη γράφουμε λίγο αναλυτικά, θα είναι χ μείον το μείον 5 στο τετράγωνο, συν ψ μείον 2 στο τετράγωνο, ίσον 5 στο τετράγωνο, δηλαδή χ συν 5 στο τετράγωνο και ψ μείον 2 στο τετράγωνο, ίσον 25. Ήταν πολύ εύκολο το πρώτο ερώτημα, απλή εφαρμογή αυτού του τύπου της θεωρίας. Θα μπορούσε να είναι αντίστροφο, δηλαδή να μας λέγανε αυτή η εξίσωση τι παριστάνει, παριστάνει ευθεία. Προφανώς όχι, δεν είναι ούτε της μορφής ψ ίσον α, χ και β, ούτε της μορφής α, χ και β, ψ και γ ίσον 0, όπου αυτές οι δύο εξώσεις παριστάνουν ευθείες. Είναι κύκλος γιατί είναι αυτής της μορφής και μάλιστα θα καταλάβουμε, αν μας δίναν αυτή την εξίσωση, ότι το κέντρο έχει στεταγμένες μείον 5, 2 και η ακτίνα του κύκλου είναι ρίζα του 25, δηλαδή 5, αφού αυτό είναι το ρο τετράγωνο. Εύκολο είναι λοιπόν αντίστροφα να βρούμε το κέντρο και την ακτίνα του κύκλου, αν μας δίνουν μια εξίσωση. Το β' ερώτημα μας ζητάει να εξετάσουμε αν το σημείο α ανήκει στον κύκλο. Θα αντικαταστήσουμε όπου χ το μείον 8 και θα έχουμε μείον 8 συν 5 στο τετράγωνο και όπου ψ το 6, 6 πλην 2 στο τετράγωνο ίσον 25 και θα ελέγξουμε αν αυτό επαληθεύεται. Μείον 3 στο τετράγωνο και 4 στο τετράγωνο ίσον 25, 9 και 16, 25 ισχύει. Άρα το σημείο α μείον 8,6 ανήκει στον κύκλο. Αν αντικαταστήσουμε όπου χ το μείον 2 και όπου ψ το 1, θα δούμε ότι δεν ανήκει. 3 στο τετράγωνο και μείον 1 στο τετράγωνο, ίσον 25, άρα 10 ίσον 25 αδύνατο. Άρα το σημείο β μείον 2,1
δεν ανήκει στον κύκλο. Και το τρίτο τώρα που μας ενδιαφέρει είναι να σχεδιάζουμε τον κύκλο. Πώς τον σχεδιάζουμε με το χέρι χωρίς διαβήτες και να καθυστερούμε πολύ, γιατί θα πρέπει να σχεδιάζουμε πολλούς κύκλους. Το κέντρο του είναι το μείον 5,2 όπως είπαμε, άρα είναι αυτό, σχεδιάζουμε το μείον 5 και το 2 και έχει ακτίνα 5. Δεν τον κάνουμε κατευθείαν με το χέρι, αλλά κάνουμε το εξής. Βρίσκουμε το βορειότερο, το νοτιότερο, το ανατολικότερο και το δυτικότερο σημείο. Δηλαδή, ξεκινάμε από το κέντρο και πάμε 5 πάνω και φτάνουμε σε ποιο σημείο. Στο μείον 5-7. Το σημειώνουμε αυτό το σημείο. Μετά πάμε 5 κάτω και φτάνουμε σε ποιο σημείο. Από το 2 κατεβαίνουμε 5 κάτω και φτάνουμε στο μείον 3. Επίσης, από το κέντρο πάμε 5 δεξιά. Και από το μείον 5 πάμε 5 αριστερά και φτάνουμε στο μείον 10 και στη συνέχεια σχεδιάζουμε τον κύκλο, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι τέλειος, αλλά να έχει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά και το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι θα εφάπτεται στον άξονα τον ψ. Το κάνουμε με το χέρι, δεν χρειάζεται διαβήτη. Θα εφάπτεται στον άξονα τον ψ. Γιατί? Γιατί η απόσταση του κέντρου από τον άξονα τον ψ είναι 5 όσο και η ακτίνα. Πρέπει να θυμάται κανείς ότι αν έχουμε μία εφαπτωμένη στον κύκλο, τότε η απόσταση του κέντρου του κύκλου από την ευθεία ε είναι ίση με την ακτίνα του κύκλου για να έχουμε εφαπτώμενη στον κύκλο. Η ακτίνα του κύκλου είναι κάθετη στην εφαπτωμένη, οπότε η απόσταση του κάπα του κέντρου του κύκλου από την ευθεία ε είναι ίσο με ρο, τότε η ε είναι εφαπτωμένη στον κύκλο. Τον κύκλο επίσης το συμβολίζουμε με κάπα κεφαλαίο κόμμα ρο, δηλαδή το πρώτο γράμμα είναι κεφαλαίο και είναι το κέντρο του κύκλου και το δεύτερο γράμμα συνήθως είναι μικρό ή θα μπορούσε να είναι και κεφαλαίο και είναι ακτίνα του κύκλου. Είπαμε λοιπόν και ένα θεώρημα από τη γεωμετρία που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε.